Πάμε σε μια ωραία συνέντευξη που έκανε η Κωνσταντίνα Μαύρου στον αγαπημένο ηθοποιό τον Ιωάννη Αθανασόπουλο, ο οποίος εκτός των άλλων για το Me Too, για τα επαγγελματικά του και πολλά άλλα, μας αποκαλύπτει ένα θαύμα, να το πω, που έζησε έναν 15 Αύγουστο μετά από ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον οδήγησε στην εντατική. Μας μιλάει γι' αυτό και συγκινείται. Είχες πει ότι είχες βιώσει ένα ατύχημα και ξύπνησες 15 Αύγουστο. Ήμουνα 6 χρονών, είχα ένα σοβαρό ατύχημα, ήμουνα πολύ καιρό στο εντατική κτλ. Και ξύπνησα και γύρω το 15 Αύγουστο. Από τότε έχω μέσα μου μεγάλη πίστη. Ίσως και ένας λόγος που δεν τα παρατάνω και πίστη μέσα μου ότι θα τα καταφέρω. Πώς αισθάνεσαι αυτές τις μέρες που έτσι είναι κοντά? Ο πατέρας μου κάθε φορά μου λέει, έλα, μου λέει, έχουμε πέτειο, Ιωάννη μου και αυτά. Έχουμε τώρα που ξέρεις που κοντοζυγώνει. Όταν ας πούμε, πηγαίνω στο χωριό, επειδή όταν έπεσα στο συγκεκριμένο και μου φτιάξαν ένα σαν εικόνισμα, πηγαίνω και το βλέπω, έχω μια εικόνα τέλος πάντων. Φαντάζομαι τώρα το γονιό σου να ξέρει ότι πούμε, το παιδί του ή θα ζήσει ή θα μείνει σε κόμμα ή θα πεθάνει, αν κατάλαβες. Είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Απλά εγώ δεν μπορώ να τα ζήσω τόσο έντονα γιατί θυμάμαι το μετά. Έχεις νιώσει να χάνεις το κέντρο σου στο κομμάτι της υποκριτικής? Γιατί είναι ένας δύσκολος χώρος. Κοίταξε, το είχα νιώσει πριν από τις μέλισσες που είχα σκεφτεί να τα παρατήσω. Όταν ας πούμε έλεγα ότι δεν ερχόντουσαν τα πράγματα που ήθελα. Όταν το χάνω, σκέφτομαι τι έχω κάνει και αισθάνομαι πολύ περήφανος, οπότε αυτό με κάνει και προχωράω. Πώς θυμάσαι εκείνη την περίοδο που έμεινες για λίγο στη σειρά και είχε γίνει ο χαμός? Πραγματικά είναι η μόνη από τις 2-3 φορές στη ζωή μου που θυμάμαι μία εβδομάδα να μην έχω άγχος, να μην σκέφτομαι τίποτα. Ήταν κάτι ξεχωριστό για μένα που θα υπάρχει στη ζωή μου και θα είναι για πάντα μοναδικό. Και έχει χρειαστεί να επισκεφτείς κάποιον ειδικό? Έχει χρειαστεί όταν, επειδή είμαι πολύ αγχώδης άνθρωπος, να λύσω λίγο το θέμα του άγχου. Πεις κάποια στιγμή με το άγχος μου, είχα ξυπνήσει ένα πρωί και ήμουν γεμάτος, ξέρεις, σημάδια. Και πήγα στον γιατρό και μου είπε ότι το σώμα σου κάτι σου λέει. Παλιότερα το να πας σε ένα ψυχολόγο ήταν ταμπού, λέγανε α, είναι τρελός, κάτι δεν πάει καλά. Τώρα είναι σαν να πίνεις νερό. Έχει περάσει ένα διάστημα από το Me Too. Εσύ πώς βλέπεις τώρα τα πράγματα στον χώρο της υποκριτικής? Υπάρχει ένα σεβασμός σκηνοθέτη, ηθοποιού. Είναι πιο ήσυχα τα πράγματα, θεωρώ. Δεν είναι όλα bullying, δεν είναι όλα Me Too. Εσύ πιστεύεις ότι οι ηθοποιοί που ενεπλάκησαν στο Me Too έχουν θέση στο θέατρο? Στην Ελλάδα νομίζω ότι ξεχνάμε εύκολα. Αυτό σου λέω μόνο. Αν επιστρέψουν, μπορεί και ο κόσμος να πάει να τους δει, γιατί σου λέω ότι η Ελλάδα ξεχνάει εύκολα. Επαγγελματικά τι να περιμένουμε από σένα? Ένα guest στον Άγιο Παΐσιο, σε σειρά στο Μέγκα που θα παιχτεί. Σίγουρα δεν θα κάνω θέατρο την πρώτη σεζόν. Συζητάω για τη δεύτερη από το Γενάρη και μετά. Και επίσης έχουν μπει στη ζωή μου και τα audiobooks. Κάνω πολλά audiobooks, είμαι στην Book Voice. Μάλιστα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.